Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πρώην μερισίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης, όταν η κουβέντα πήγε στα θέματα της διαφοράς και της διαπλοκής, επέλεξε να αποδράσει. Αλλά αυτό δεν θα σας το επιτρέψουμε, κύριε Μητσοτάκη. Σήμερα θα απολογηθείτε. Και για τα ψεύδη, και για τις συκοφαντίες, κυρίως όμως για τα πεπραγμένα σας. Γιατί δεν εμφανιστήκατε χθες στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο καθένας σε αυτόν τον χώρο και σε αυτή τη χώρα έχει δική του ιστορία. Και εσείς τη δικιά σας. Και από την πρώτη στιγμή της εκλογής σας, στο αξίωμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, σπεύσατε αυτή την ιστορία να την επιβεβαιώσετε. Συμμαχήσατε αμέσως με το πιο παλιό και διεφθαρμένο σύστημα της διαπλοκής στη χώρα. Με όλους εκείνους που έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης μαζί με τις κυβερνήσεις σας για τη χρεοκοπία της χώρας. Με όσους είχαν μάθει να έχουν το κράτος πελάτη και να παίρνουν με τις ευλογίες των κυβερνήσεών σας θαλασσοδάνεια με εγγύησεις αέρα. Και ενώ βρεθήκατε στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης 4 μόλις μήνες μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη πέρυσι και με ενοποίη τη λαϊκή ετοιμιγορία που έδωσε για δεύτερη φορά μέσα σε 7 μόλις μήνες ξεκάθαρη εντολή διακυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ με 7,5 μονάδες διαφορά, εσείς σχεδόν από την πρώτη μέρα, και ας ήταν 4 μόλις μήνες, 5 μετά τις εκλογές, ζητήσατε εκλογές. Αδιαφορώντας για την οικονομία, αδιαφορώντας για την κατάσταση της χώρας, για την κρίσιμη πρώτη αξιολόγηση και φυσικά τώρα για τις κρίσιμες διαβουλεύσεις που αφορούν την απομείωση του χρέους. Και σε απόλυτη ταύτιση και αγαστή συνεργασία με το μηντιακό κατεστημένο και τους καναλάρχες, παλιούς και νεότερους, και φυσικά με τους εκδότες, έχετε επιδοθεί σε μια λυσόδη επίθεση, σε έναν αδυσόπιτο πόλεμο, κατά της προσφάτως εκλεγμένης κυβέρνησης της χώρας. Αυτό που συντελείται στη χώρα 1,5 χρόνο τώρα, από την πλευρά της διαπλοκής και του μηδιακού συστήματος, με τη δική σας υποστήριξη και συνδρομή, ξέρετε, δεν είναι κάτι απλό. Θα είναι αντικείμενο μελέτης για τους κοινωνιολόγους και τους ιστορικούς του μέλλοντος, για τους πολιτικούς αναλυτές. Γιατί πρόκειται για μια διαρκή απόπειρα αλλίωσης της λαϊκής βούλησης και της πολλάκης εκπεφρασμένης, στην κάλπη μάλιστα, 2 και 3 φορές λαϊκής εντολής. Πρόκειται, κατά την άποψή μου, για μια διαρκή απόπειρα μιας μεταμοντέρνας μορφής πραξικοπήματος. Όχι στρατιωτικού, αλλά μηντιακού. Με όπλα το ψέδος, ήσυχα. Με όπλα τη συκοφαντία, με όπλα την προπαγάνδα. Και ξέρετε κάτι, σήμερα δεν ζούμε την πρώτη, αλλά την τρίτη πράξη αυτής της διαρκούς απόπειρας. Η πρώτη πράξη παίχτηκε την περίοδο της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, όταν η Νέα Δημοκρατία στήριξε με νύχια και με δόντια τις προσπάθειες των δανειστών, αλλά απέτυχε. Η δεύτερη πράξη παίχτηκε με την ασύστολη καταστροφολογία την περίοδο της πρώτης και πιο δύσκολης αξιολόγησης, όταν είχατε βάλει όλα τα λεφτά στο Δούνου του. Όταν το Δούνου του ζητούσε επιπλέον μέτρα από τη συμφωνία 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τότε παρακαλούσατε τον Τόμψεν να κρατήσει γερά. Χάσατε όμως ξανά. Και η διάψευσή σας ήταν παταγώδης. Και σήμερα ερχόμαστε εδώ να παρακολουθήσουμε την τρίτη πράξη.
τη λυσαλαία προσπάθεια του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος και των συνεργατών του στα μέσα ενημέρωσης να τυλίξουν τη χώρα στο σκοτάδι. Και προσπαθούν να το κάνουν τηρώντας απαρέκλειτα την αρχή ότι το ψεύδος που διαρκώς επαναλαμβάνεται στο τέλος αποκτά καθεστώς αλήθειας. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και αυτός είναι ο στόχος τους γιατί φαίνεται ότι έχουν πάρα πολλά να κρύψουν και ακόμα περισσότερα να συγκαλύψουν. Και γι' αυτό θέλουν να ρίξουν αυτή την κυβέρνηση. Γιατί πρώτα απ' όλα αυτή η κυβέρνηση έπαψε να τους κάνει τα χατήρια. Και από πίσω φυσικά εσείς τους σιγοντάρετε. Αλλά ξέρετε κάτι, παίρνοντας συνέχεια τα ρέστα σας, στο τέλος δεν σας μείνει τίποτα να παίξετε. Θα τα χάσετε όλα. Και ακριβώς επειδή το ξέρετε αυτό, δίνετε τώρα μία μάχη οπισθοφυλακών. Και το ξέρετε γιατί όλες σας οι μεγάλες ελπίδες να καταρρεύσει η οικονομία, να καταρρεύσουν τα έσοδα, να καταστραφεί η χώρα, όλες σας οι ελπίδες μία-μία σβήνουν. Όλα τα μεγέθη της οικονομίας, παρά τις προσδοκίες σας, συνηγορούν ότι πλέον έχουμε περάσει σε φάση όχι απλά σταθεροποίησης, αλλά και ανάκαμψης. Μας κατηγορούσατε ότι χρεώσαμε τη χώρα επειδή αναγκαστήκαμε να πάρουμε τρίτο δάνειο. Αλήθεια, γιατί? Γιατί? Για να ξεπληρώσουμε τα δικά μας σπασμένα ή τα σπασμένα των δικών σας κυβερνήσεων εδώ και 40 χρόνια. Μας κατηγορούσατε ότι διαλύσαμε τη χώρα και φέραμε την ύφεση με τη σκληρή διαπραγμάτευση. Τη στιγμή που εσείς που επιλέξατε να μην διαπραγματευτείτε καθόλου, έχετε την ευθύνη για τη συρρήκνωση σε μία πενταετία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας κατά 25 ολόκληρες μονάδες. Ενώ εμείς την πρώτη χρονιά της δικής μας ευθύνης, το 2016, έχουμε ήδη επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς. Και για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια κλείνουμε με θετικό πρόσημο. Ενώ ακόμα και οι πιο σκληροί από τους πιστωτές μας προβλέπουν ότι την επόμενη χρονιά η ανάπτυξη θα είναι υψηλή, κοντά στο 3%. Μας κατηγορούσατε επίσης ότι καταστρέψαμε την οικονομία και θα καταρρεύσουν τα έσοδα και θα εφαρμοστεί ο κόφτης. Και εμείς εν τέλει την πιο δύσκολη χρονιά, αυτή τη χρονιά της διαπραγμάτευσης, των δύο εκλογικών αναμετρήσεων και ενός δημοψηφίσματος, καταφέραμε πλεόνασμα μεγαλύτερο από ό,τι εσείς αφήσατε στα άδεια ταμεία που παραλάβαμε. Ενώ στο πρώτο 9μηνο του 2016, παρά τις κασάνδρες του καλοκαιριού, έχουμε ήδη 1,4 δις πάνω από το στόχο. Πάει λοιπόν για αυτό το όνειρο της κατάρρευσης των εσόδων. Η πρώτη αξιολόγηση κλείνει και τυπικά. Σύντομα θα εκταμιευθούν και τα τελευταία χρήματα. Και αυτό θα σας απογοητεύσει λοιπόν. Και το σημαντικότερο από όλα, γιατί ξέρετε, τα νούμερα είναι νούμερα, αλλά σημασία έχει να δει κανείς πως αυτά αποτυπώνονται και στην κοινωνική πραγματικότητα. Το σημαντικότερο απ' όλα, με τη βοήθεια των κονδυλίων από το ΕΣΠΑ που για πρώτη φορά στον τόπο, αναρωτηθείτε γιατί για πρώτη φορά, απορροφήθηκαν κοντά στο 100%, αλλά και με τις διαρκείς επιδόσεις ρεκόρ στον τουρισμό, καταφέραμε και 1,5 χρόνο, μέσα σε 1,5 χρόνο, η ανεργία να αποκλιμακωθεί σχεδόν κατά 4 μονάδες και βαίνει διαρκώς μειούμενη. Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορείτε να διαψεύσετε. Γιατί ακριβώς είναι στοιχεία της Εργάνη. Το 2016 είχαμε 200.000 περισσότερες θέσεις εργασίας. Να λοιπόν γιατί η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της έχει επιλέξει να δίνει μάχες οπισθοφυλακής. Τρέχοντας πίσω από χρεοκοπημένους καναλάρχες και εκδότες. Γιατί είναι η τελευταία σας ελπίδα, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί κάθε σας πρόβλεψη έχει πέσει έξω. Και κυρίως γιατί δεν αντέχετε άλλο και εσείς και οι φίλοι σας, οι κρατικοδίαιτοι και διαπλεκόμενοι επιχειρηματίες, δεν αντέχετε άλλο να είστε
μακριά από τις καρέκλες της εξουσίας. Αλλά κύριοι της αντιπολίτευσης, πρέπει να το χωνέψετε. Θα μείνετε για πολλά χρόνια ακόμα μακριά από τα κυβερνητικά έδρανα. Και ξέρετε, όχι μόνο γιατί η επιχείρηση εκφοβισμού και καταστροφολογίας από τα απαξιωμένα είδη συνείδηση του ελληνικού λαού μέσα ενημέρωσης δεν περνάει, αλλά κυρίως γιατί ο ελληνικός λαός, τι να κάνουμε, δεν σας έμαθε χθες. Σας γνωρίζει και σας θυμάται πάρα πολύ καλά. Και κάθε φορά που εσείς ιδίως ασκείτε κριτική και ιδίως κριτική που αφορά τις κοινωνικές συνέπειες του προγράμματος, ξέρετε τι λέει ο λαός μας, το πολύ απλό. Κοίτα ποιος μιλάει, λέει ο ελληνικός λαός. Κοίτα ποιοι μιλάνε. Μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν χάνει ευκαιρία να ταυτίζεται διαρκώς σε κάθε διακύβευμα με τις πιο ακραίες από τις θέσεις των πιστωτών. Μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης, που είχε παρουσιάσει ως μονόδρομο και σωτηρία τα οριζόντια κοψίματα την πενταετία της καταστροφής κατά 40% συνολικά συντάξεις και είχε δεσμευτεί, όπως όλη η κυβέρνηση Σαμαρά τότε, για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Μιλάει και ο Μητσοτάκης, που υπερηφανεύεται, γιατί ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης ήθελε να κάνει απολύσεις στο δημόσιο. Και είναι υπέρ των μαζικών απολύσεων και της απορρίθμισης της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάει και ο Μητσοτάκης, που στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μας είπε ότι έχει σχέδιο να μειώσει τους φόρους, κόβοντας κοντά στα 2 δις από δημόσια νοσοκομεία, δημόσια σχολεία και καταργώντας όλα τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης των αδυνάτων, όπως αυτό για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης που εσείς δημιουργήσατε, που έφερε αυτή εδώ η κυβέρνηση ως πρώτο μέτρο, όταν όλοι και εσείς πρώτοι λέγατε ότι είναι μονομερής ενέργεια. Αυτά θέλετε να καταργήσετε. Να λοιπόν γιατί η δική σας κριτική, κύριε Μητσοτάκη, είναι μια κριτική που δεν μπορεί να πιάσει τόπο. Είναι μια αιώλη κριτική. Γιατί το δικό σας δήθεν εναλλακτικό πρόγραμμα είναι απολύσεις, περικοπές, απορρίθμιση και συρρήκνωση του δημόσιου συμφέροντος. Και ο λαός μας αυτό το γνωρίζει. Το γνωρίζει γιατί άλλωστε σας θυμάται που το κάνατε αυτό πολύ καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σας έχει μείνει λοιπόν για να πείσετε πως η χώρα έχει μεγάλη ανάγκη αυτό που τελευταία ονομάζεται πολιτική αλλαγή, δηλαδή τι, να επιστρέψετε εσείς ξανά στην εξουσία, παρά το γεγονός ότι μέσα σε ένα χρόνο, σε τρεις διαδοχικές κρίσιμες αναμετρήσεις, δύο εκλογές και ένα δημοψήφισμα, απεφάνθη ο ελληνικός λαός, απέναντί σας και τις τρεις. Η δυνατότητα λοιπόν να πείσετε ότι διαθέτετε εναλλακτική πρόταση διεξόδου δεν σας γίνεται με σφαίρες. Το όνειρο, η επιθυμία, ο πόθος σας ότι καταραίει η οικονομία και αυτό δεν σας βγαίνει. Δυστυχώς για εσάς, ευτυχώς για τη χώρα. Τι σας μένει λοιπόν? Σας μένει ένα πράγμα, να στηγηθείτε πίσω από τους κρεοκοπημένους εκδότες και τους δυσαρεστημένους καναλάρχες που περνούν για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση από το Δημόσιο Ταμείο. Και γι' αυτό είναι δυσαρεστημένοι. Και γι' αυτό εξαπολύουν και ένα πρωτοφανή πόλεμο λάσπης. Και ο στόχος σας εδώ είναι, νομίζω, προφανής. Προφανώς και δεν παλεύετε για να πείσετε ότι εσείς δεν είστε διαπλεκόμενοι. Αυτό αφήστε το μάλλον, δεν πιάνει. Πιο εύκολα μπορείτε να μας πείσετε ότι ήσασταν 6 μηνών κρατούμενος παρά ότι η παράταξή σας και όσοι κυβερνήσετε τόσα χρόνια δεν είστε διαπλεκόμενοι. Ποιος είναι ο στόχος όμως, προσέξτε. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας που κρύβεται πίσω αυτή την επίθεση και τη βρώμικη δουλειά που κάνουν άλλοι κι αυτοί δεν είναι να πείσει ότι δεν έχει σχέση με την διαπλοκή Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ φυσικά. Αλλά να πείσει ότι, έλα μωρέ, όλοι το ίδιο είμαστε. Όλοι λερωμένοι σε αυτόν τον τόπο. Όλο και κάτι έχουμε. Ξέρετε όμως, κύριε Μητσοτάκη,
Δεν είμαστε το ίδιο. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και ήρθε η ώρα, πώς το λέτε αυτό το ωραίο σας σύνθημα, συμφωνία αλήθειας. Μάλιστα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να το αποδείξετε, κύριε Μητσοτάκη. Ήρθε η ώρα να μας πείτε και καμιά αλήθεια. Γιατί σκοπεύω σήμερα εγώ να μιλήσω με ονόματα και με διευθύνσεις που λένε. Γιατί το σύστημα της διαπλοκής επέλεξε με ψεύδι και με συκοφαντίες για λογαριασμό σας να επιχειρήσει τι? Να λερώσει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, το ηθικό πλεονέκτημα της σημερινής κυβέρνησης. Και αυτό, ξέρετε κάτι, είναι ύβρις. Και μετά την ύβρη έρχεται η νέμεσης. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το καθεστώς της διαφθοράς και της διαπλοκής που κρατά εγκλωβισμένο τον τόπο 40 και πλέον χρόνια. Και να τα δούμε αυτά εδώ. Από αυτό εδώ το βήμα, μπροστά σε όλο τον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί. 27 ολόκληρα χρόνια ασυδοσίας και ασύδοτης λειτουργίας του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, πέρα και έξω από κάθε συνταγματική επιταγή. Και εμείς ερχόμαστε σήμερα εδώ και λέμε μπαίνει τέρμα σε αυτή την ασυδοσία. Αλήθεια, τι νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης? Περνάτε τους πολίτες για χαζούς ή αδαείς πλειοψηφία, όπως κάποτε είχατε πει? Γιατί όλοι σήμερα ξαφνικά κόπτεστε για τη συνταγματική τάξη. Επί 27 χρόνια που είχατε μετατρέψει το σύνταγμα της χώρας σε κουραλόχαρτο, αρνούμενοι να προχωρήσετε σε διαγωνισμό για τις άδειες, δεν σας ενδιαφέρει το σύνταγμα. Και ρωτώ ευθέως, κύριε Μητσοτάκη, και πιστεύω ότι οφείλετε μια απάντηση. Ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα η διαρκής άρνηση των κυβερνήσεών σας, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, επί 27 έτη, να διευθετήσουν το ζήτημα της αδειοδότησης των καναλιών εθνικής εμβέλειας? Και για ποιο λόγο, όσες προσπάθειες και αν έγιναν, όλοι οι διαγωνισμοί είχαν μείνει στη μέση? Γιατί ακυρώθηκαν? Γιατί αναβλήθηκαν? Γιατί ματαιώθηκαν? Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Έχετε καμία ευθύνη? Εγώ θα σας απαντήσω προκαταβολικά για να σας βοηθήσω και στην ομιλία σας. Για τον ίδιο λόγο που από την πρώτη μέρα υπονομεύσατε εσείς προσωπικά, από την πρώτη στιγμή, και τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, υπονομεύοντας τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Για τον ίδιο λόγο που σαμποτάρατε κάθε προσπάθεια που έγινε εδώ να υπάρξει μια συνεννόηση στο ζήτημα αυτό. Προσπάθεια που είχε ξεκινήσει καιρό πριν αναλάβετε. Διότι δεν θέλατε και δεν θέλετε να ρυθμιστεί το ραδιοτηλεοπτικό σύστημα στον τόπο. Διότι θέλετε να κρατάτε τους δημοσιογράφους ομήρους και τους καναλάρχες ευχαριστημένους, χαρίζοντάς τους το δικαίωμα να εκπέμπουν δωρεάν στο δημόσιο φάσμα των ραδιοσυγκροτήτων. Και έτσι να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όλοι φυσικά, εκτός από τους Έλληνες πολίτες, που στερούνται το δικαίωμα της αντικειμενικής και πλουραλιστικής ενημέρωσης, διότι πλέον έχει γίνει φανερό και σε ένα παιδί του δημοτικού ότι τα μέσα ενημέρωσης παίζουν ανάλογα με το πώς παίζει το ζουρνάι ο κάθε ιδιοκτήτης. Είναι πασιφανές αυτό και στο τελευταίο Έλληνα πολίτη. Αλλά να ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε αποφασίσει αυτή η ομοιρία και αυτό το παιχνίδι των εκατέρωθεν εκβιασμών να τελειώσει. Για πρώτη φορά καλούνται οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης να πληρώσουν αυτά που οφείλουν στο ελληνικό δημόσιο και στον ελληνικό λαό. Και πέρα από τα 50 εκατομμύρια που έχουμε εισπράξει όλο το προηγούμενο διάστημα ανίσπρακτα από τις δικές σας κυβερνήσεις τέλη, έγινε ένας διαγωνισμός. Ένας διαγωνισμός που έφερε 255 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία, εκ των οποίων τα 90 ήδη βρίσκονται στα δημόσια ταμεία. Και ξέρετε, ήδη στο σύνολό τους κατευθύνονται σε δράσεις εξαιρετικά αναγκαίες για την κοινωνία σε μια πολύ δύσκολη δημοσιονομικά στιγμή για τη χώρα και την οικονομία. Αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η διαφορά μας. Η διαφορά μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές,
είναι ότι στους ίδιους ανθρώπους εσείς χαρίζατε δάνεια με αέρα και τους δίνατε δωρεάν τις συχνότητες, ενώ εμείς τους περνάμε από το ταμείο και πληρώνουνε προς όφελος του ελληνικού δημοσίου. Έγινε ένας διαγωνισμός, κυρίες και κύριοι βουλευτές, που στην πράξη αποδείχτηκε απολύτως αδιάβλητος, διαφανής και σε ό,τι αφορά το δημόσια ταμείο πολύ αποτελεσματικός. Όλο το προηγούμενο διάστημα κάποια στελέχη σας πήγαινε ερχόντουσαν στα κανάλια, σε συγκεκριμένο κανάλι στο Φάλιρο, και λέγανε ότι ξέρω πληροφορίες, η κυβέρνηση θα κόψει το Sky. Και ο Sky πήρε με το σάδι. Δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα πιο αδιάβλητος διαγωνισμός. Και ξέρετε κάτι, επειδή έχουμε να συγκρίνουμε, οι δικές σας κυβερνήσεις πρόσφατα έκαναν το διαγωνισμό για το ραδιοτηλεοπτικό φάσμα. Ένας διαγωνισμός παροδία με έναν μόνο να συμμετέχει, που έδωσε μόλις 18 εκατομμύρια η περιβόητη ή η διαβόητη εταιρεία του Τζέα και πήρε όλο το φάσμα. Και εμείς για τέσσερα μόνο κανάλια πήραμε 255 εκατομμύρια. Αλλά αυτά τα δούμε στην ώρα της για την Τζέα. Και τι δεν κάνατε λοιπόν για να υπονομεύσετε αυτή τη διαδικασία? Έχετε απειλήσει υπουργούς με ειδικά δικαστήρια. Έχετε απειλήσει τους υπαλλήλους του δημοσίου που κάνουν το καθήκον τους, την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, με διώξεις. Έχετε επιχειρήσει να δημιουργήσετε ένα κλίμα bullying, θα έλεγα, στους δικαστικούς λειτουργούς. Και φυσικά εσχάτως ανακαλύψετε, γιατί αλλιώς δεν θα έδαινε το γλυκό, γιατί το γλυκό πρέπει να έχει, και ότι είπαμε στην αρχή, ότι δεν είμαστε εμείς, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ αμόλυντοι, αλλά είναι και οι άλλοι μολυσμένοι. Για να δέσει λοιπόν το γλυκό, ανακαλύψατε τον Σιριζέο καναλάρχη και τον Σιριζέο επιχειρηματία και την αριστερή διαπλοκή. Και ποια ήταν λοιπόν αυτή η διαπλοκή? Ποια ήταν η χάρη που κάναμε εμείς στον υποτίθεται δικό μας καναλάρχη? Του συμπεριφερθήκαμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που συμπεριφερθήκαμε στο κανάλι Μέγκα, στο κανάλι Έψιλον και στο κανάλι του κυρίου Καρατζαφέρη. Μόλις εξέπεσε ενός εκ των όρων του διαγωνισμού, απεκλήθη. Αυτή ήταν η δική μας εύνοια. Αυτή ήταν η δική μας διαπλοκή. Εσείς τους δίνατε τζάμπα δημόσιο αέρα και θαλασσοδάνεια με αέρα και εμείς τους βάζουμε να πληρώσουν, και όταν δεν έχουν φεύγουν στο επόμενο δευτερόλεπτο. Αλλά κύριε Μητσοτάκη, για να τελειώνουμε με το θέμα αυτό, αν θέλετε να μάθετε κάτι για το συγκεκριμένο επιχειρηματία, καλύτερα να ρωτήσετε τον σύμβουλό σας, τον κύριο Θεοδωρικάκο, γιατί είναι συνεταίροι και συνεργάτες χρόνια. Μην ρωτάτε εμένα. Έρχομαι όμως τώρα και στην υπόσχεση που σας έδωσα σήμερα, ότι εδώ θα μιλήσουμε με ονόματα και διευθύνσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε για κάτι που είμαι πάρα πολύ ευτυχής από αυτό το διαγωνισμό? Για τις άδειες. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί με αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας πολίτης, όλος ο ελληνικός λαός διαπίστωσε επιτέλους ότι αυτοί που για χρόνια τώρα φάνταζαν τεράστιοι, ογκόλυθοι, ανίκητοι, δεν ήταν τίποτα άλλο από απλούς επιχειρηματίες σαν όλους τους άλλους, και πρέπει και αυτοί, όπως όλοι σε αυτόν τον τόπο, να τηρήσουν τον νόμο και να είναι υπόλογοι απέναντι σε αυτό. Γιατί ο νόμος είναι για όλους. Και αυτό που χάρηκα πιο πολύ και εγώ, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, είναι ότι αυτοί οι ογκόλυθοι, τα μεγαθύρια, εκλείστησαν επί τρία μερόνυχτα μέσα στα καμαράκια στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και δεν έβγαιναν από εκεί, γιατί έπρεπε να τηρηθεί ο νόμος. Και αυτό ήταν το μήνυμα που εδόθη επιτέλους για μια φορά από τη μεταπολίτευση και μετά, ότι εδώ τηρείται ο νόμος. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μια έκφραση άλλη, ότι
τον Ταβατζιλίκη, πώς το είχατε πει, τελείωσε. Τώρα τελείωσε πραγματικά. Τότε ήταν το μήνυμα. Και το δεύτερο πράγμα, για το οποίο ξέρετε έχω πραγματικά ενθουσιαστεί, είναι το τι βγαίνει από αυτή την περιβόητη Εξεταστική Επιτροπή. Από την Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξέρετε, έχει γίνει ο τόπος του μαρτυρίου σας. Γιατί πηγαίνει ένας-ένας εκεί, οι ογκόληθοι, και αρχίζουν να μιλάνε. Να λένε τη γνώμη τους. Και να παρακολουθεί ο ελληνικός λαός, διότι το μεταδίδει, από όσο ξέρω, και το κανάλι της Βουλής. Και ποιοι σκελετοί δεν έχουν αποκαλυφθεί. Και ποιες ντουλάπες δεν έχουν ανοίξει. Θέλω να σταχυολογήσω ορισμένα πράγματα που υπόθηκαν εκεί, από επίσημα χείλη, για να μην ξεχνιόμαστε. Εκεί λοιπόν ήταν που ο κύριος Ψυχάρης ομολόγησε ενώπιον της Επιτροπής ότι έχει πάρει δάνειο 15 εκατομμυρίων ευρώ με εγγυήσεις αέρα. Και όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής τον ρώτησε, τι ακριβώς είπατε, με τι εγγυήσεις, αέρα, είπα αυτό που είπα, απάντησε, για να μην μένει καμία απορία αναπάντητη. Αέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή την επιτροπή ήταν που ο κύριος Μπόμπολας παραδέχτηκε ότι οι τράπεζες έδιναν δάνεια σε καναλάρχες χωρίς καλύψεις και ότι το μεγάλο κανάλι, το Μέγκα, κλείνει όχι γιατί η κυβέρνηση κάνει διαγωνισμό, αλλά γιατί οι μέτοχοι δεν θέλησαν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Προφανώς, όταν κόπηκε η δανειοδότηση με αέρα, κύριε Μητσοτάκη. Ήταν σε αυτή την επιτροπή που ο κύριος Βαρδινογιάννης ομολόγησε ότι η συνήθις πρακτική για τη δανειοδότηση καναλιών με προσωπικές εγγυήσεις είναι μια γκρίζα πρακτική. Ήταν στην ίδια επιτροπή όπου ο κύριος Αλαφούζος παραδέχτηκε ότι οι τράπεζες δάνειζαν πέραν πάσης λογικής τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Όλους πέραν του δικού του σταθμού βεβαίως. Και από ό,τι ξέρω έχει και συνέχεια η επιτροπή. Θα παρελάσουν κι άλλοι. Και έρχεστε λοιπόν σήμερα, εσείς, μετά από όλα όσα έχουν βγει στον αέρα, μετά από όλα όσα διαμήθησαν σε αυτήν την επιτροπή, να μιλήσετε εσείς για διαπλοκή εναντίον μας στο όνομα αυτών. Δηλαδή, οι ίδιοι να αποκαλύπτουν και να παραδέχονται τι έχει γίνει στη χώρα τόσα χρόνια και εσείς να παριστάνετε τι, τους απελπισμένους δικηγόρους τους. Τους απελπισμένους συνήγορους, σαν απελπισμένοι συνήγοροι της διαπλοκής. Αυτοί να παραδέχονται και εσείς να προσπαθείτε να τους μαζέψετε. Και έρχεται βέβαια μαζί με εσάς και ο κύριος Κοντομινάς, που μας αποκάλυψε σε μια πρωινή εκπομπή προχθές, που βρέθηκε εκεί για να φάει καμιά μακαρονάδα, διότι το έχουμε κόψει εμείς τη σύνταξη του Κακομοίρη και δεν έχει να φάει. Αποκάλυψε λοιπόν ο κύριος Κοντομινάς, ο υπόδικος κύριος Κοντομινάς, ο άνθρωπος που βρίσκεται στο στόχαστρο δικαστηρίων, ανακριτών και εισαγγελέων για απάτη και απιστία κατά του ελληνικού δημοσίου, να εμφανίζεται εκεί υπερασπιστής της νομιμότητας και τιμητής της δημοκρατίας στον τόπο και να στέλνει δημοσιογράφους Κασκαντέρ με περούκες στη Νέα Υόρκη για να χρεώνουν ποτά στα δωμάτια του Υπουργού Επικρατείας και να απειλεί μάλιστα ότι όπως έριξε και άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, έτσι θα ρίξει και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ακούστε κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, όλων των πτερήγων. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει την ψυχολογία μου. Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια? Πιστεύετε ότι εγώ θα κάνω πίσω? Λοιπόν, δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Και ξέρετε γιατί δεν πρόκειται να κάνω πίσω και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω?
γιατί εμάς δεν μας έχει κανένα στο τσεπάκι του. Δεν έχω δεσμεύσει σε κανένα και δεν δίνω λογαριασμό σε κανένα. Και δεν θα κάνουμε πίσω, όσο και αν μας απειλούν, όσο και αν μας εκβιάζουν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ξέρετε γιατί δεν έχω δεσμεύσεις και δεν έχουμε δεσμεύσεις. Και δεν μας έχει κανένα στο τσεπάκι του. Γιατί όσο και αν ψάξετε, στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε εξοπλιστικά θα βρείτε, ούτε μίζες, ούτε θαλασσοδάνεια. Γι' αυτό και ξέρετε, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Και μιας και μίλησα για θαλασσοδάνεια, πήγατε να στήσετε κι άλλη μια σκευωρία με την Τράπεζα Αττικής. Αλλά σας γύρισε μπούμεραν κι αυτό. Πώς το λέει ο λαός μας, πήγατε για μαλλί και βρεθήκατε κουρεμένοι. Ξέρετε κάτι, ψάξτε κι άλλο. Ψάξτε, αν θέλετε, σε όλα τα πορίσματα, γιατί υπάρχουν και άλλα πορίσματα για τράπεζες. Αλλά ηθικό αυτουργό του ΣΥΡΙΖΑ για θαλασσοδάνεια δεν θα βρείτε. Όποιο θαλασσοδάνειο δόθηκε από την Αγροτική Τράπεζα, από την Τράπεζα Αττικής ή από άλλη τράπεζα, δόθηκε αποκλειστικά στους δικούς σας φίλους και σε εσάς τους ίδιους, στα δικά σας κόμματα. Γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε ειδικά για την Αττική, θέλω να σας θυμίσω ότι το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία ήταν επί των ημερών σας, που έλαβε δάνειο 13 εκατομμυρίων ευρώ από την Αττική. Και μάλιστα δάνεια που σήμερα δεν εξυπηρετείτε, δεν αποπληρώνετε. Και θέλω να σας θυμίσω επίσης ποιος ήταν στη συνέχεια διευθύνων σύμβουλος τράπεζας. Ο κύριος Μάναλης, άνθρωπος του στενού περιβάλλοντος του κύριου Σαμαρά, γνωστός για την ειδική αποστολή του Μαύρου στις οθόνες της ΕΡΤ. Αλλά βεβαίως και για την υπεύθυνος και για την πρόσληψη στη Τράπεζα Αττικής ενός άλλου γνωστού σας, του κύριου Μουσά. Ή μήπως δεν τον γνωρίζετε. Του εγκέφαλου της υπόθεσης των εκβιαστών. Και ποια είναι ακόμη και σήμερα επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας για τα δάνεια? Η κυρία Ζευγόλη, που υπήρξε διευθύντρια του ιδιαίτερου γραφείου του κυρίου Στουρνάρα, του κυρίου Σταϊκούρα. Το είδατε σε μια συζήτηση που είχαμε, συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή. Απεκαλύφθηκε το ζήτημα αυτό. Βλέπετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες συνάδελφοι, πόσο ωραία κλικά έρχονται και δένουν όλα. Βλέπετε πως το δίκτυο αυτό της διαπλοκής παίρνει σάρκα και οστά. Και πως δεν είναι απλώς ένα φάντασμα, αλλά μια καθημερινή παρούσα υλική πραγματικότητα η υπόθεση της διαπλοκής, που τρέφεται από τις θυσίες του ελληνικού λαού. Γιατί τα χρήματα των τραπεζών, οι τράπεζες έχουν ανακεφαλοποιηθεί και τα χρήματα που έχετε πάρει με θαλασσοδάνεια είναι χρήματα τα οποία τα αποπληρώνει ένα προς ένα με θυσίες ο ελληνικός λαός. Και βλέπετε τώρα γιατί όλοι αυτοί παίζουν τα ρέστα τους στην τρίτη πράξη του δράματος, στις λεγόμενες παρένθεσεις, διότι βλέπουν ότι το δικό τους δίκτυο τώρα έρχεται στο φως, ότι σιγά σιγά αρχίζουν πράγματα να αποκαλύπτονται και αρχίζουν να παίρνουν και τον δρόμο της δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά όμως τολμούν ακόμη να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μιλάνε για διαπλοκή. Που από όπου και αν το πιάσουμε, όποια πέτρα και να σηκώσουμε, θα βρούμε ίχνη και στοιχεία. Αυτοί οι οποίοι είναι βυθισμένοι μέχρι το λαιμό στη διαπλοκή και σκοτεινές εξυπηρετήσεις. Να μιλήσουμε λοιπόν τώρα για το θέμα των θαλασσοδανείων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν θα το αφήσουμε έτσι αυτό. Στα κόμματά σας εννοώ. Να μιλήσουμε για το πόρισμα Καλούδη. Αλλά να σας θυμίσω και την τροπολογία του κυρίου Γιαννίτση. Το 2012. Λίγο πριν από τις εκλογές. Τότε που δεν υπήρχε καμία δικαιολογία. Γιατί τώρα όλοι λέτε ότι εντάξει, τι να κάνουμε, υπήρχαν οι επιχορηγήσεις της Βουλής, ήταν μεγάλες και για 40 χρόνια, 30 χρόνια και πλέον είχε διαμορφωθεί ένα status quo που τα δύο κόμματα εναλλάσσοντας την εξουσία με ποσοστά κοντά στο 40%. Άρα οι τράπεζες είχαν εξασφαλίσεις ότι θα έπαιρναν πίσω τα λεφτά τους. Το 2012 όμως δεν υπήρχε καμία δικαιολογία.
γιατί είχε έρθει ήδη το πρώτο μνημόνιο, είχε έρθει και είχε κάτσει στις πλάτες του ελληνικού λαού και η επιχορήγηση στη Βουλή είχε κοπεί κάτω από το μισό. Και όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τότε που πηγαίναμε σε εκλογές ότι τα δύο άλλοτε κρατεά κόμματα που παίρνανε από 40% θα ήταν, όπως αποδείχθηκε, το ένα στο 19 και το άλλο στο 12. Και τι κάνατε τότε? Εσείς που έχετε το θράσος σήμερα να μιλάτε για σκάνδαλα και εξυπηρετήσεις και έχετε, πώς έχετε, 200 εκατομμύρια χρωστάτε, κύριε Μητσοτάκη? 210. Και εσείς, κυρία Γεννηματά, πόσα? 189 εκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό. Και αναρωτιέται ο ελληνικός λαός, θα τα επιστρέψετε πίσω αυτά τα λεφτά ή θα συνεχίσετε να ζείτε παρασιτικά εις βάρος του ελληνικού λαού? Και θα μας πείτε κάποτε επιτέλους πού πήγε όλος αυτός ο πακτολός των εκατομμυρίων? 210 εκατομμύρια, 189 εκατομμύρια. Τα κάνατε. Τι τα κάνατε τα λεφτά? Θα μας πείτε, τα φάγατε τα λεφτά? Πού πήγαν τα λεφτά? Και σας ρωτώ ευθέως, κύριε Μητσοτάκη. Βγάλατε ωραίες φωτογραφίες που πήγατε στο Μοσκάτο και καλωρίζηκατε κυρίως στη γραφεία. Αυτή είναι η εξυγίανση. Μπράβο σας. Κάνατε εξυγίανση. Θα πληρώσετε? Θα αρχίσετε να αποπληρώνετε έστω και ένα ευρώ από τα 210 εκατομμύρια που χρωστάτε στο ελληνικό λαό και έχετε το θράσος να μιλάτε για διαπλοκή? Αλλά δεν ξέρω, δανεικά και αγύριστα, όπως έχετε συνηθίσει για δανεικά και αγύριστα και στα προσωπικά σας δάνεια. Για να θυμηθώ και τον κύριο Καχανίου. Τα 300.000 ευρώ δάνειο, και στο όνομά σας αν δεν κάνω λάθος, το οποίο δεν τα αποπληρώνετε. Και ερώτημα, θα τα αποπληρώσετε ή και αυτό, όπως τα άλλα τα κομματικά, στις πλάτες του ελληνικού λαού? Μιλήστε επιτέλους, δώστε απαντήσεις στον ελληνικό λαό, ευθέως, μπροστά σε όλους. Έρχομαι όμως το 2012, διότι νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που αφορούν το δημόσιο χρήμα. Διότι, επαναλαμβάνω, το 12 ξέραν όλοι ότι δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις και ότι τα κόμματά σας δεν θα πάρουν αυτά τα ποσοστά. Και τι κάνατε για να κάνετε εκλογές? Διαμέσω του τότε Υπουργού Εσωτερικών της κυβέρνησης Παπαδήμου και γνωστού Υπουργού των κυβερνήσεων του κ. Σιμίτη, του κ. Γιαννίτση, φέρατε νύχτα ως συνήθως μια τροπολογία. Και τι έλεγε αυτή η τροπολογία το 2012, τον Απρίλιο? Έλεγε ότι τα κόμματα πρέπει τις δόσεις που αφορούν τα χρήματα του 2011 και αυτά του 2012 μέχρι τον Απρίλιο, το μισό 2012, να δοθούν στα κόμματα για να κάνουν εκλογές ανεκχώρητες και ακατάσχετες. Τι έκαναν λοιπόν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ όταν όλοι οι υπόλοιποι, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ΑΝΕΛ, ΔΙΜΑΡ, όλοι τότε κάνανε εκλογές με χρήματα από τις εισφορές των μελών τους και με τα λιγοστά, γιατί αυτά ήταν τα ποσοστά τότε, ενθυλάκωσαν 30 εκατομμύρια ευρώ, αποτρέποντας από τις τράπεζες να τα πάρουν ως εγγύηση για τα εκατομμύρια που χρωστούσατε μέσα σε μια νύχτα, με μια τροπολογία. Το κάνατε. Αυτό κάνατε. Αυτό κάνατε και έχετε το θράσος σήμερα να έρχεστε εδώ και να μιλάτε. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτό που συνέβη το 12 για ένα από τα πιο μεγάλα σκάνδαλα που έχουν συμβεί που αφορά την κατάχρηση δημόσιου χρήματος. Και να σας θυμίσω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω τώρα τον κύριο Αβγενάκη χαμογελά σήμερα. Τον κύριο Αβγενάκη ήταν σε άλλο κόμμα. Και κατήγγειλε, ήταν στο κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη. Και είχε έρθει η κυρία Μπακογιάννη και κατήγγειλε αυτή την αθλειότητα τότε, βεβαίως, γιατί ήταν εναντίον του κυρίου Σαμαρά, κυρία Μπακογιάννη. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως το ψήφισε. Να τα θυμόμαστε όλα, γιατί έχουμε μνήμη και έχουμε καταγράψει το τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο. 30 εκατομμύρια μέσα μια νύχτα για να κάνετε εκλογές. Και βεβαίως τότε, κύριε Δένδια, εσείς ήσασταν, αν δεν κάνω λάθος, και ο εισηγητής ή ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας που με μεγάλο πάθος περασπιστήκατε αυτή τη διάταξη, κατηγορώντας όλους τους υπόλοιπους που φωνάζαμε, ως συνήθως, για λαϊκισμό. Ξέρετε, ίσως στη γλώσσα σας υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος να ονομάζεται λαϊκισμός.
ενώ η κατάχρηση του δημόσιου χρήματος να είναι υψηλή πολιτική και ρεαλισμός. Αλλά τέτοιος ρεαλισμός να μας λείπει. Πάμε παρακάτω. Γιατί έχει και συνέχεια. Γίνονται εκλογές. Χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για λίγες μονάδες. Έρχεται ο κύριος Σαμαράς. Μαζί με τον κύριο Βενιζέλο. Τι κάνουν στην κυβέρνηση. Και έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία με το άρθρο 78 του νόμου 41-46 του 2013 και απαλλάσσουν από κάθε ευθύνη για το αδίκημα της απιστίας τους προέδρους, τα μέλη διοικητικών συμβουλίων και τα στελέχη των τραπεζών για τα δάνεια που έδιναν αφιδώς και χωρίς εξασφαλίσεις στα δύο τότε μεγάλα κόμματα. Και ήταν ακριβώς στη βάση αυτής της τροπολογίας που το πόρισμα του εισαγγελέα Καλούδη, με το οποίο θα εκκινούσε η διαδικασία της ποινικής δίωξης για 45 στελέχη τραπεζών και 15 πολιτικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των γενικών διευθυντών τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ, οδηγήθηκε στο αρχείο, μια για πάντα. Και μιλάτε εσείς για διαπλοκή και για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε τα έργα και οι μέρες σας. Μην νομίζετε ότι επειδή με τον αγχό των μέσων ενημέρωσης τώρα θα κρυφτούνε. Τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Μιλάτε για διαπλοκή εσείς που θα έπρεπε κανονικά υπό άλλες συνθήκες για όλα τα πεπραγμένα σας να έχετε ζητήσει μια συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και να έχετε αποσυρθεί τα συγκεκριμένα πρόσωπα που είχαν θέσεις ευθύνης αυτές τις κυβερνήσεις και να κάνετε ανανέωση στελεχειακή. Αυτό θα έπρεπε να κάνετε. Αλλά είστε εσείς οι ίδιοι, οι ίδιες οικογένειες, τα ίδια πρόσωπα που χρεοκοπήσατε τη χώρα και θέλετε τώρα να βγείτε και από πάνω. Έρχομαι τώρα και σε εσάς, κυρία Γεννηματά. Μην σας αφήσω και εσάς απ' έξω. Αλίμονο. Δεν ξέρω αν θα απαντήσετε εσείς ή ο κύριος Βενιζέλος. Κυρία Γεννηματά, ένα πράγμα θέλω να μάθω αλήθεια. Θα μας πείτε αλήθεια, τι έγιναν αυτά τα 15 εκατομμύρια ευρώ που ξαφνικά ανακαλύφθηκαν το Γενάρη τον περασμένο κατά έλεγχο των ορκωτών λογιστών στα ταμεία του κόμματός σας. Ξέρετε κάτι, μου φαίνεται λίγο παράξενο ότι είχατε την πολυτέλεια να τα ξεχάσετε κάπου, να τα παραβλέψετε κάπου, 16 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα είχατε στα βιβλία σας. Ξέρετε, εγώ καμιά φορά μπορεί πράγματι να ξεχάσω σε κάνα παλιό σακάκι κάνα 5 ευρώ. Άντε κάνα 10 ευρώ. Το 50άρικο πάντως το ψάχνω. Όταν χάσω το 50άρικο, λέω, έχασα ένα 50άρικο. Εσείς 16 εκατομμύρια δεν τα είχατε πάρει χαμπάρι. Δεν τα είχατε πάρει χαμπάρι, κυρία Γεννηματά. Και εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι αν τα πήρατε χαμπάρι. Το θέμα είναι τι έγινε με αυτά τα λεφτά. Τα δώσατε για την αποπληρωμή των δανείων σας. Έκαναν φτερά μαζί με τα υπόλοιπα 175 που έχετε δανειστεί. Ή μήπως έχουν κατασχεθεί και αυτά ως πιστήρια εγκλήματος. Πείτε τέλος πάντων κάτι, μια αλήθεια, να μάθει επιτέλους ο ελληνικός λαός. Διότι ξέρετε κάτι και εσείς, και εσείς, αυτά τα χρήματα δεν είναι όπως τα οικόπεδα κανείς που κληρονομεί από περιουσία των παππούδων σας, των παππούδων του. Δεν είναι κληρονομιά σας αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα τα οποία τα έχετε δανειστεί από τις τράπεζες που πληρώνει με αίμα ο ελληνικός λαός. Ανήκουν στο ελληνικό λαό και πρέπει να τα γυρίσετε πίσω. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ξέρω, θα βγει μετά και ο κύριος Μητσοτάκης, θα βγει η κυρία Γεννηματά και θα μας πει διχαστικός ο Τσίπρας. Διχαστικός λόγος, λάσπη στον ανεμιστήρα. Δεν πρόκειται για καμία λάσπη και για κανένα ανεμιστήρα. Όλα αυτά στα οποία αναφέρομαι είναι ανοιχτές δικογραφίες. Είναι υποθέσεις που έχουν επιτέλους πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι υποθέσεις για τις οποίες κάνατε όλο το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να τις συγκαλύψετε. Διότι αυτή ήταν πάντοτε και η λογική σας για τη δικαιοσύνη. Η συγκάλυψη, η αναβολή και στο τέλος η παρέμβαση. Και θέλω να πω και δύο λόγια γι' αυτό, διότι σε αυτό το ρεσιτάλ υποκρισίας
κατηγορείτε εμάς για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Ακούστε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όλοι γνωρίζουν σε αυτή τη χώρα ποιος σήκωνε τηλέφωνα για να καθοδηγήσει ανώτερους και ανώτατους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς. Όλοι γνωρίζουν ότι και τα δύο κόμματα υπήρξατε κατά καιρούς γραφεία διεκπεραίωσης δικαστικών εκκρεμωτήτων. Αλλά αυτό σήμερα έχει τελειώσει. Καμία υπόθεση δεν θα πάει στο αρχείο με συνοπτικές διαδικασίες και καμία υπόθεση δεν θα ξεχαστεί. Κανένας δικαστής, και ξέρετε γιατί, που παρεμβαίνετε κύριε Αθανασίου, γιατί κανένας δικαστής δεν θα νιώσει από εδώ και στο εξής και 1,5 χρόνο τώρα, δεν νιώθει πάνω από το κεφάλι του τη δαμόκλειο σπάθη της εκτελεστικής εξουσίας. Γι' αυτό και ανασένει η δικαιοσύνη. Και ξέρετε κάτι, έχω πει και θα πω κι άλλα συγκεκριμένα, μην ανησυχείτε. Ξέρετε κάτι. Παρακαλώ, κάντε ησυχία, με προσοχή να ακούμε. Μία είναι η ευθύνη του δικαστή σήμερα. Να ξαναβρει το θάρρος να κάνει το καθήκον του. Με αυταπάρνηση και ανεξαρτησία. Και κάθε δικαστής, το έχω πει και την άλλη φορά, και αυτό το θεωρείτε παρέμβαση. Ναι, είναι παρέμβαση. Ότι κάθε έντιμος δικαστής που θα έρθει στο ύψος της απέτησης, και ξέρετε κάτι, δεν είναι απέτηση της Βουλής δικιά μας, είναι απέτηση της κοινωνίας. Είναι πατριωτικό καθήκον. Επιτέλους, χρεώθηκε αυτός ο τόπος, καταχρεώθηκε, λαϊλατήθηκε η κοινωνία, η οικονομία διαλύθηκε. Επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και θα μας έχει δίπλα του. Όποιος δικαστής σηκώσει κεφάλι και πει ότι θα κάνω το καθήκον μου με ανεξαρτησία και αυταπάρνηση όπως ορίζει η διοντολογία. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι παρέμβαση. Την προηγούμενη φορά συζήτηση για τη διαπλοκή πριν από λίγους μήνες, προσπάθησα να σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι η παρέμβαση. Οι αθωωτικές τροπολογίες, οι αμνηστεύσεις, η κατεντολή να αρχαιοθετήσεις. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε είναι το χρέος μας. Κάθε υπόθεση για την οποία θα έχουμε υπόνοιες εγκληματικής δράσης παραπέμπεται απευθείας και χωρίς χρονοτριβή στους αρμόδιους αγγελείς. Το ίδιο κάναμε και με την υπόθεση την περιβόητη του Κελπνού. Αυτού του εκολαπτηρίου της διαφθοράς στον τόπο και όχι πολύ μακρινού, πρόσφατου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει στον εισαγγελέα όλα τα στοιχεία για την υπόθεση των αμαρτωλών συμβάσεων του Κελπνού. Τόσο με τον Οκανά, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους των αρμόδιων σωμάτων δεν είναι δυνατόν ακόμα να προσδιοριστεί πού δαπανήθηκαν ποσά ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ επί Υπουργείας του κ. Λοβέρδου. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσει να προσδιοριστεί. Όσο και των συμβάσεων που έχουν συναυθεί με διαφημιστικές εταιρείες γνωστών επιχειρηματιών. Βεβαίως μπορεί αξιότιμη κύριε η πρώην Υπουργή, αξιότιμη κύριε πρώην Υπουργή, όσοι διατελέσατε να έχετε εξασφαλίσει το ακαταδίωκτό σας με τη βοήθεια βεβαίως του κ. Βενιζέλου που ήταν εμπνευστή στο επέσχυν του άρθρου 83 του Συντάγματος για τη μη ευθύνη των Υπουργών. 86, με συγχωρείτε. Αλλά δεν αρνείστε ότι ήταν εμπνευστής, από ό,τι βλέπω. Το νούμερο σας μάρανε. Μπορεί λοιπόν οι κύριοι που διατελέσατε υπουργοί να έχετε ασυλία, να έχετε εξασφαλίσει ακαταδίωκτο, αλλά σε κάθε περίπτωση πολιτικές εξηγήσεις οφείλετε να δώσετε απέναντι στον ελληνικό λαό, και εγώ θα σας καλούσα να τις δώσετε εδώ στο Κοινοβούλιο. Και μια μιλάμε λοιπόν για συγκαλύψεις, παρεμβάσεις και αμνηστεύσεις, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη, τον περασμένο Μάρτη προσπαθήσατε πάλι να δημιουργήσετε κλίμα και εντυπώσεις για δήθεν παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην ελληνική δικαιοσύνη. Και τι κάνατε από αυτό εδώ το βήμα? Αναμασίσατε σχεδόν το σύνολο της υπερασπιστικής γραμμής του υπόδικου κυρίου Βγενόπουλου. Για να μιλήσουμε με ονόματα, δεν είπαμε. Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως. Σήμερα, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για παράνομο δανεισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κύριο Βιενόπουλο, επιμένετε ακόμη να παριστάνετε τον συνήγορο υπεράσπιση του ελόγου κυρίου?
Για να το πω λοιπόν, μια και καλή, για να το καταλάβετε. Εσείς ονομάζετε παρέμβαση στη δικαιοσύνη, την βούληση αυτής της κυβέρνησης, που είναι και αυθεντική απέτηση της κοινωνίας, να διερευνηθούν σε βάθος το σύνολο των υποθέσεων που φροντίσατε εσείς να καλύψετε στα συρτάρια των Υπουργείων και των Ελεκτικών Μηχανισμών. Το σύνολο των υποθέσεων που κάνατε ό,τι περνούσε από το χέρι σας να οδηγηθούν στα αρχεία. Γιατί για σας, ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι η ακροτηριασμένη δικαιοσύνη. Για μας, ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι αυτή που ερευνά και αποδίδει το δίκαιο παντού, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί οι οποίοι ερευνούνται. Τα ίδια όμως δεν κάνατε και με τις υποθέσεις της φοροδιαφυγής. Κρύψατε τις λίστες στα συρτάρια και μόνο όταν κάτω από την πίεση της λαϊκής κατακραυγής αναγκαστήκατε να τις παραδώσετε στη δικαιοσύνη, βγήκατε για άλλη μια φορά ως συνήγοροι υπεράσπισης των φοροφυγάδων φίλων σας. Και αφού επιχειρηματολογήσατε με σθένος υπέρ του δήθεν παράνομου χαρακτήρα της χρήσης των ληστών, των περίφημων στικακίων και των ληστών από τις φορολογικές και εισαγγελικές αρχές, γιατί αυτά λέγατε, ότι είναι αντισυνταγματικό και παράνομο. Και όταν με δική μας τροπολογία στη Βουλή κλείσαμε και αυτό το ζήτημα, πάλι σπεύσατε να μιλήσετε για παραβίαση συντάγματος. Πάλι δηλαδή αποπειραθήκατε να μετατρέψετε το Σύνταγμα σε όπλο των ολιγαρχών και των φοροφυγάδων. Ίσως να το κάνατε αυτό γιατί γνωρίζατε ποιοι ήταν πίσω στις λίστες, ποιοι κρύβονταν μέσα. Όπως αποδείχθηκε περίτρανα από την εμπλοκή του στελέχους της προηγούμενης κυβέρνησης, επιστήθιου φίλου του κ. Σαμαρά, αλλά και δικού σας από ό,τι φαίνεται, του κ. Παπασταύρου, που εμπλέκεται σε μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής. Και πράγματι είναι ένα ερώτημα. Εντάξει, τον κύριο Βιεννόπουλο τον υπερασπίζεστε. Υπερασπιστήκατε και τον κύριο Παπασταύρο. Τον κύριο Σκλαβούνη. Γιατί τον βάλατε να είναι υπεύθυνος για το σχέδιο της ανάπτυξης Νέας Δημοκρατίας? Δεν ξέρατε ότι ο άνθρωπος επί πολλά χρόνια υπήρξε επικεφαλής της UBS στην Ελλάδα? Της τράπεζας δηλαδή που σήμερα ελέγχεται για την οικοδόμηση ενός διευρυμένου δικτύου υποβοήθησης φοροδιαφυγής. Της τράπεζας που έχει αποδειχθεί ότι ακολούθησε τέτοιες πρακτικές σε μια σειρά από χώρες και κλήθηκε να πληρώσει τεράστια πρόστιμα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Αλλά μάλλον τέτοιου είδους ανάπτυξη εσείς τα φέρετε. Ανάπτυξη με τη φοροδιαφυγή να οργιάζει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει νόημα να πολλαπλασιάσω τις αναφορές. Αυτό που έχει νόημα είναι να πω σε σχέση με τα ζητήματα της φοροδιαφυγής ότι το πάρτι έχει τελειώσει. Και ότι πλέον ελέγχονται και θα λογοδοτήσουν και θα πληρώσουν όσοι έχουν αποκρύψει χρήματα. Οι λίστες της φοροδιαφυγής αξιοποιούνται πλέον στο έπακρο. Ενώ οι βεβαιώσεις από τις λίστες από το 2013 μέχρι το 2014 ήταν μόλις 26,6 εκατομμύρια ευρώ, με τη δική μας κυβέρνηση και μέσα σε 1,5 μόλις χρόνο έχουν αγγίξει τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Και ο αγώνας δρόμου συνεχίζεται. Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι μόλις πριν από 10 ημέρες οι ελληνικές αρχές παρέλαβαν νέα λίστα από τις αρχές της Ρινανίας Βεσφαλίας, από το Υπουργείο του κ. Μπόριανς, με 475 μεγαλοκαταθέτες σε τράπεζα της Κεντρικής Ευρώπης. Και ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον σε αυτή τη νέα λίστα? Πρόκειται για στοιχεία του 2010. Δηλαδή για μια χρονιά που κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για παραγραφή αδικημάτων. Και η λίστα αυτή έχει ήδη παραδοθεί εκεί που πρέπει, όχι στα συρτάρια μας, αλλά στις αγγελικές αρχές για τις απαραίτητες ενέργειες. Πρόκειται για άλλη μια μεγάλη επιτυχία και θα δώσουμε κάθε δυνατή βοήθεια στις διοκτικές αρχές και ελεκτικές αρχές για την πλήρη ταυτοποίηση, την πλήρη αξιοποίηση και αυτής της λίστας. Θέλω και κύριοι βουλευτές να κλείσω. Την πρωτομιλία μου θα κλείσω, μη χαίρεστε.
Δεν υπάρχει νομίζω κανένας Έλληνας πολίτης που να μην έχει καταλάβει σε αυτόν τον τόπο ότι διεξάγεται ένας μεγάλος πόλεμος. Από τη μια μεριά οι δυνάμεις της διαπλοκής, της διαφθοράς, της φοραποφυγής που λαιλάτισαν την οικονομία και την κοινωνία, χρεοκόπησαν τη χώρα, προσπαθούν λυσαλέα για την παλινόρθωση του παλιού πολιτικού συστήματος. Για να επιστρέψουμε στις πρακτικές του πελατειακού κράτους, των εξυπηρετήσεων, της παρανομίας και των εκβιαστών και των εκβιασμών. Από την άλλη μεριά, βρίσκονται οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Και με αυτές οι υγιείς δυνάμεις θέλει να είναι η κυβέρνηση, που παρά τους περιορισμούς, παρά το χάος που δημιούργησαν 40 χρόνια διάβρωσης και παρακμής κάθε δεσμού στον τόπο, κάθε ηθικής και κάθε αξίας, προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη σε αυτόν τον τόπο. Και νομίζω κάθε Έλληνας πολίτης γνωρίζει ότι αυτή ίσως είναι η μοναδική ευκαιρία για την πατρίδα μας. Ακόμα και αυτοί που διαφωνούν κάθετα μαζί μας γνωρίζουν ότι είμαστε οι μόνοι που μπορούμε σε αυτό να βάλουμε ένα λιθαράκι και να τα καταφέρουμε. Ότι είμαστε η τελευταία ελπίδα για να καθαρίσει ο τόπος από την κόπρο της διαπλοκής. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, στην προηγούμενη προημερησία στη Βουλή μιλήσατε σε αυτό εδώ το βήμα λέγοντας ότι ο καθένας από εμάς είναι τα βιώματά του και θα συμφωνήσω μαζί σας. Είπατε ότι εγώ είμαι παιδί των καταλήψεων και πράγματι έχετε δίκιο. Αυτά είναι τα δικά μου βιώματα, βιώματα συλλογικών αγώνων και είναι βιώματα διαρκούς μάχης για μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας, δικαιοσύνης. Δεν μας είπατε ποια είναι τα δικά σας βιώματα. Διότι όταν εγώ βρισκόμουν στις καταλήψεις, που θεωρείτε ότι διέλυσαν και παρέλυσαν τη χώρα και κατέστρεψαν, όταν εγώ ήμουν στις καταλήψεις, ξεκινάγατε τα πολιτικά σας βήματα. Και τα ξεκινάγατε τα πολιτικά σας βήματα υπό τη στενή αρρωγή του κυρίου Χριστοφοράκου και την οικονομική βοήθεια της Siemens. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη. Μιλάτε εδώ για συμφωνία αλήθειας. Σας καλώ λοιπόν να έρθετε στη Βουλή, να έρθετε εδώ στο βήμα της Βουλής, αμέσως μόλις κατέβω, και να αποκαταστήσετε αυτή την αλήθεια. Αν εγώ, κύριε Μητσοτάκη, είμαι παιδί των καταλήψεων, που πράγματι είμαι, εσείς, το ξέρει όλη η Ελλάδα, είστε παιδί της Siemens και της διαπλοκής. Και θέλω, κύριε Μητσοτάκη, για να τελειώνουμε, ένα πράγμα. Να ανέβετε σε αυτό το βήμα και να απαντήσετε σε ένα μόνο ερώτημα. Νομίζω οφείλετε μία απάντηση, όχι σε μένα, αλλά στον ελληνικό λαό. Τώρα που θα κατέβω, να ανεβείτε εδώ και να μας απαντήσετε σε ένα και μόνο ερώτημα. Υπάρχει στη χώρα σκάνδαλο Siemens, ναι ή όχι, κύριε Μητσοτάκη?